Γεια σας Techmaniacs, είμαι η Σταύη Καρβέλη και όπως κάθε εβδομάδα μαζί σας παρουσιάζω άλλο ένα Techmaniacs flashback. Θα είναι το τελευταίο flashback για το 2013, καταλαβαίνω, συγκίνηση, κλάματα, δάκρυα. Ο Δημήτρης πίσω από τις κάμερες έχει πλαντάξει στο κλάμα αλλά προσπαθεί να μην το δείξει και να κάνει τη δουλειά του όσο καλύτερα μπορεί. Είμαστε εδώ για να σας παρουσιάσουμε τα νέα της εβδομάδας που πέρασε. Να σας πω την αλήθεια, αυτήν την εβδομάδα δεν είχαμε τίποτα το ιδιαίτερο, αλλά κομμάτια να γίνει, πάμε να τα δούμε. Παρένθεση, όπως βλέπετε με έχουν στολίσει κιόλας. Ναι, δεν είχαμε χριστουγεννιάτικο δέντρο και αποφάσισα να στολίσουν εμένα. Στο διατάφτα όμως. Έσκασε μύτη το νέο HTC από 8 στη βάση πιστοποίησης για Wi-Fi. Η συσκευή αναμένεται να κυκλοφορήσει το Φεβρουάριο του 2014 και θα εγκαινιάσει το νέο έτος, μιας και θα είναι η νέα αναπαρχίδα της HTC. Θα διαθέτει Snapdragon 800, αν και ελπίζουμε να φοράει το νέο Snapdragon 805. Θα έχει οθόνη 5 inches, μπορεί και 5,2, δεν παίρνουμε και όρκο. Boom sound όπως το HTC One, βεβαίως. Και λειτουργικό Android 4.4 και με HTC Sense 6. Ανακοινώθηκε το Samsung Galaxy Core Advance. Η συσκευή αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αρχές του 2014 στα 200 ευρώ. Θα διαθέτει επεξεργαστή στα 1,2 GHz, μνήμη RAM 1 GB με αποθηκευτικό χώρο 8 GB, κάμερα 5 MP με εμπρόστια κάμερα VGA, λειτουργικό σύστημα Android 4.2 Jelly Bean και μπαταρία 2000 mAh. Μία από τις πολύ συζητημένες και πολύ αναμενόμενες συσκευές της χρονιάς που θα έρθει είναι το Samsung Galaxy S5. Υπάρχουν αρκετές φήμες όσον αφορά την ημερομηνία κυκλοφορίας της συσκευής, αλλά και φήμες όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της. Κάποιες αυτές λένε ότι η συσκευή θα διαθέτει ανάλυση 2K, 2560x1440. Είναι μία φήμη η οποία μπορεί και να ισχύει, γιατί έχουμε δει κάποια αποτελέσματα από benchmarks, που λένε ότι μία μυστική συσκευή της Samsung θα το διαθέτει, μυστική συσκευή τέλος πάντων τώρα, τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Το άλλο χαρακτηριστικό αφορά την πολύ συζητημένη αναγνώριση του αμφιβληστροειδούς, δηλαδή θα έχω εδώ τη συσκευή, θα την κοιτάω θα με κοιτάει, θα την κοιτάω θα με κοιτάει και θα ξεκλειδώνει. Θυμάστε που σας λέγαμε σε προηγούμενο επεισόδιο ότι το Samsung Galaxy S5 μάλλον θα είναι μεταλλικό, ότι επιτέλους η Samsung θα φύγει από το πλαστικό. Λοιπόν, μη χαίρεστε, γιατί μάλλον πάλι πλαστικό θα είναι. Βέβαια, ξέρουμε ότι η Samsung είναι η νούμερο ένα κινητή εταιρεία κινητών συσκευών στον κόσμο. Οπότε, αν το καλοσκεφτείτε, και με το πλαστικό έκανε καριέρα. Ξεκίνησε η αναβάθμιση Android 4.3 για το Samsung Galaxy Note 2. Η αναβάθμιση έφερε αλλαγές στη συσκευή αρκετές. Κάποιες από αυτές τις αλλαγές είναι το Nox, καλύτερη χρωματική αναπαράσταση, αναβάθμιση στους drivers, τη λειτουργία Sound and Shot για την κάμερα και αλλαγές στην εμφάνιση των ρυθμίσεων σαν αυτές του S4. Και πολλά άλλα. Βέβαια, σας συμβουλεύουμε προτού κάνετε τη διαδικασία για την αναβάθμιση να κάνετε και ένα backup, γιατί ίσως χρειαστεί αργότερα να κάνετε επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων. Ρε Samsung, τι θα γίνει με το Samsung Galaxy S3, θα πάρει ποτέ 4.3? Όχι τίποτα άλλο, γιατί έχουμε και τον καπατσόρι τον Δημήτρη που μας έχει πρίξει και αντί να κάθεται να γράφει κανένα άρθρο, κάθεται και ψάχνει ROM για τη συσκευή του. Η Samsung επιτέλους αναβαθμίζει το Samsung Accounts και κλείνει έτσι μια σοβαρή τρύπα ασφαλείας για τα smartphones. Πάλι καλά, γιατί η ευπάθεια ήταν μεγάλη, αφού γινόταν μετάδοση των στοιχείων του χρήστη χωρίς κωδικοποίηση. Βέβαια, μέχρι να λάβετε την αναβάθμιση, καλό θα είναι να αλλάξετε τους κωδικούς σας στο Samsung Accounts. Έχουμε και άλλη μια είδηση για τη Samsung, η οποία αφορά την επιστροφή του Tizen. Αλλά δεν είναι και ιδιαίτερα σημαντική, γιατί στην Ελλάδα υπάρχει μόνο ένας φαν του Tizen, οπότε πάμε παρακάτω. Δημιουργήθηκε ένα application για ομοφιλόφιλους, το οποίο στην ουσία θα ενώνει τα πλήθη τα οποία έχουν κοινά ενδιαφέροντα, κοινά γούστα, δημιουργούν trends, ταξιδεύουν. Η εφαρμογή αυτή έχει έγκριση από το App Store για άτομα ηλικίας από 12 ετών και άνω. Ναι, Apple. Όταν απευθύνεσαι σε αυτές τις ηλικίες, να ξέρεις ότι οι πρώτοι που θα κατεβάσουν αυτή την εφαρμογή θα είναι οι καθολικοί παπάδες.
αν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Έχουν ακουστεί φήμες και φήμες για την Nokia, η οποία φερόταν να εργάζεται πάνω σε συσκευή η οποία θα τρέχει Android. Hello! Η Nokia έχει εξαγοραστεί από τη Microsoft. Λέτε η Microsoft να έδινε την έγκρισή της ώστε η Nokia να φτιάξει συσκευή η οποία να τρέχει Android? Δεν νομίζω, Τάκη. Γι' αυτό λοιπόν η Nokia αποφάσισε να το ρίξει στα wearables, δηλαδή smartwatches και τα συναφή. Οπότε κανένα ρολογάκι και πολύ μας είναι. Καθώς πάει ο παλιός ο χρόνος, η Google αποφάσισε να μας αποκαλύψει ποιες είναι οι 10 πιο ψαγμένες λέξεις στο Google Search για το 2013. Και όταν λέμε ψαγμένες εννοούμε ακούνε house, metal, είναι στα μέσα, στα έξω, τέλος πάντων. Λοιπόν, και στη δεκάδα εμφανίζονται δύο από τις πιο πολύ συζητημένες συσκευές, οι οποίες δεν είναι άλλες από το iPhone 5 και το Samsung Galaxy S4. Το iPhone 5 είναι στην τρίτη θέση, ενώ με εκτοπίστηκε το Samsung Galaxy S4 στην 8η θέση. Στην ένατη θέση είναι το PlayStation 4. Στην πρώτη θέση, μετά το Techmanix φυσικά, είναι ο Nelson Mandela και ο Paul Walker, θεός χωρές τους. Η Apple με το που ανακοίνωσε chips 64-bit, οι άλλες εταιρείες και συγκεκριμένα η Qualcomm έπαθαν την πλάκα τους. Ένα μεγάλο στέλεχος της Qualcomm είπε σε δήλωσή του ότι αυτά είναι μαρκετίστικα κόλπα της Apple, που κατά τη γνώμη μας είναι. Βέβαια, στη συνέχεια αναγκάστηκε να αποσύρει τη δήλωσή του. Με το που ανακοινώθηκε το iPhone 5S από την Apple, οι άλλες εταιρείες έσπευσαν να ανακοινώσουν τα σχέδιά τους για τα υπερχόμενα chips των 64-bit. Βέβαια, εταιρείες όπως η Lays και η Chipita, για τα 64-bit chips είπαν ότι δεν τους καίγεται καρφί, διότι τα δικά τους chips είναι καλύτερα και πιο τραγανά και πιο γευστικά. Ξεκίνησε η διαθεσιμότητα των Mac Pro από την Apple και η τιμή του θα είναι μόνο στα 3.000 δολάρια. Μπορεί να δυσαρεστήσω εσάς τους μιλαράδες, αλλά όχι και 3 χιλιάρικα για έναν υπολογιστή ο οποίος έχει σχήμα σκουπιδοτενεκέ. Είπαμε. Η Samsung και η TSMC θα κατασκευάσουν τους επεξεργαστές της Apple μέχρι το 2015. Η Samsung ανέλαβε το 30 με 40% της παραγωγής, ενώ η TSMC το 60% με 70%. Μπορεί βέβαια να μοιράσουν και την παραγωγή. Apple και Samsung, τα δικαστήρια δικαστήρια και η συνεργασία συνεργασία, ε! Κουφαλίτσες, όλο μαζί σας πετυχαίνουμε. Λίγο πριν ανακοινωθεί το πρώτο iPhone, η ομάδα του Android είχε ξεκινήσει τις εργασίες και την ανάπτυξη του λειτουργικού της. Είχε ρίξει περισσότερο βάρος στο σχεδιασμό, το οποίο ήταν σε στυλ των BlackBerry, δεν είχε το touch experience του iPhone. Ήταν έτοιμοι να το λανσάρουν, μέχρι που ήρθε ο συγχωρεμένος ο Στεφανάκης ο δουλειάς και τα σάρωσε όλα. Έτσι αναγκάστηκαν να αναβάλουν την κυκλοφορία του λειτουργικού και να επανελθούν μερικούς μήνες μετά, με το Android 1.5 που όλοι αγαπήσαμε. Πάντως οφείλουμε να παραδεκτούμε ότι η Apple ήταν αυτή η οποία καθιέρωσε το touch στα κινητά μας. Μπράβο, Apple! Ανακοινώθηκε επίσημα στην Ιαπωνία το Sony Xperia Z1 F, το οποίο δεν είναι άλλο από το μικρό αδερφάκι του Z1. Αν και οι mini εκδόσεις των αυαρχίδων είναι πιο υποδέστερες σε σχέση με τα μεγάλα μοντέλα, το Z1 F δεν θα έχει μεγάλες διαφορές, εκτός από την οθόνη και το μέγεθος. Συγκεκριμένα θα διαθέτει 720p ανάλυση και 4,3 ίντσες οθόνη. Αν αργήσει να έρθει στη χώρα μας, εγώ θα πάω στην Ιαπωνία, θα ταξιδέψω να πάω να το πάρω, οπότε ντόμο αρίγκατο. Αυτά ήταν τα νέα της εβδομάδας που μας πέρασε. Σας ευχόμαστε όλο ψυχά καλά Χριστούγεννα, καλή Πρωτοχρονιά, καλά να περάσετε και όσοι φύγετε προσοχή στο δρόμο. Σας στέλνουμε όλους σοους και αυλαβείς. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Τα λέμε του χρόνου. Μέχρι το επόμενο Techmaniacs Flashback. Φιλάκια!